Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Δεν θα αναφερθώ στα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και άλλα ζητήματα. Αναφέρθηκαν αναλυτικά τόσο ο εισηγητής μας όσο και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Θα σταθώ στην τοποθέτησή μου στη συζήτηση που έχει ανοίξει και η παρουσία του κύριου Σταϊκούρα επέκτηνε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε σχέση με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Eurogroup. Το ΚΚΕ δεν καλλιεργεί αυταπάτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως για παράδειγμα αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει Ένωση Κοινής Ευημερίας. Αυτά ούτε όνειρα ανοιξιάτικες νυχτός δεν μπορούν να γίνουν. Και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο ίδιος ο κύριος Βαρουφάκης. Όμως ψεύδεται όπως ψεύδονται και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Ας θυμηθούμε την περιβόητη ΕΟΚ των λαών που καλλιεργούσαν διάφορες δυνάμεις και στη χώρα μας και όχι μόνο, ποιο αποτέλεσμα, ποιο τέλος είχε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη με τις συγκεκριμένες πολιτικές. Και ακριβώς εμείς δεν καλλιεργούμε αυταπάτηση γιατί δεν θέλουμε να συσκοτήσουμε το γνωστό αντιδραστικό της χαρακτήρας. Που τέτοιος αντιδραστικός χαρακτήρας ήταν από τα γενοφάσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας λάκκος λεόντων. Τοποθετούμαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση της πραγματικότητας και όχι με τις φαντασιώσεις του καθενός. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια συμμαχία των λαών. Είναι μια ένωση υπεριαλιστικού χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο, είναι μια ένωση αστικών κρατών με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και άρα και διαφορετικά επιμέρους συμφέροντα, τα οποία απορρέουν από την οικονομική τους θέση. Μια θέση που καθορίζεται από την ανισομετρία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι υπαρκτές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί οξύνονται σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, δοκιμάζοντας τη συνεχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ενίσχυση των φυγόκεντρων τάσεων. Τι παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα? Τα ατελείωτα παζάρια για τη διαχείριση μιας νέας, ακόμη πιο βαθιάς και με μεγαλύτερη διάρκεια καπιταλιστικής κρίσης, επιταχυντής της οποίας και όχι η αιτία ήταν η πανδημία του κορονοϊού. Γιατί άλλωστε η επιβράδυση της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας, οι ανησυχίες που εκφράζονταν για την πορεία της καταγράφονταν πολύ πριν ξεσπάσει η πανδημία. Τα παζάρια έχουν στο επίκεντρό τους το ευρωομόλογο, δηλαδή αν θα αμοιβαιοποιηθεί το κρατικό χρέος για να γίνει χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως είναι κατανοητή από την στάση τη δικιά τους, η αντίδραση των άλλων χωρών να επομισθούν τα χρέη άλλων. Τη στιγμή μάλιστα που αυτά τα κράτη, όπως για παράδειγμα η Γερμανία ή η Ολλανδία, δαπανά εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τη σωτηρία των δικών της ευρωπαϊκών, των δικών της μονοπωλιακών ομήλων, των δικών της επιχειρήσεων, το κάθε κράτος. Έτσι λοιπόν η ευρωενωσιακή αλληλεγγύη αποδεικνύεται το πιο σύντομο ανέκδοτο. Άλλωστε, αλληλεγγύη δεν υπάρχει ούτε στο εσωτερικό των αστικών κρατών, γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί και στη σημερινή κρίση. Ούτε σήμερα είμαστε όλοι μαζί, αλλά και περισσότερο δεν θα είμαστε αύριο. Όποιος συμβιβασμός επιτευχθεί στο Eurogroup θα είναι εύθραυστος συμβιβασμός. Ανάμεσα στα διάφορα αντιδραστικά σχέδια που έχουν ένα κοινό παρανομαστή, το ποιος θα καρποθεί τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία θα δοθούν μέσα με τη μορφή της ρευστότητας, της κρατικής χρηματοδότησης, των κρατικών εγγυήσεων, των εθνικοποιήσεων ή και των κρατικών συμμετοχών στους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι επιχειρηματικοί ομίλοι θα ωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία με εργαλεία που δεν είναι καινούργια, τα έχουμε ζήσει και έχουν αξιοποιηθεί όλα αυτά στο παρελθόν. Και φάνηκε από την εξέλιξη των πραγμάτων ότι όχι μόνο την κοινωνική ευημερία δεν έφεραν, αλλά αντίθετα διεύρυναν τα κοινωνικά διέξοδα, διεύρυναν ακόμη περισσότερο το κοινωνικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους λίγους που καρπώνουν το κοινωνικό πλούτο και στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Και όλα αυτά τα έχουμε δει. Ακόμη και την αναδιάρθρωση του κρατικού χρέους έχουμε δει το 2012 και ποιος την πλήρωσε. Έτσι λοιπόν η αγωνία όλων σας, όλων των αστικών κομμάτων, είναι για τη σωτηρία των καπιταλιστικών επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων,
πακέτα δις από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πιο γαλαντόμος ο ΣΥΡΙΖΑ να αξιοποιηθεί, λέει, το μαξιλάρι, που το μαξιλάρι που προέρχονται τα χρήματα από τον ESM με διάφορα προαπαιτούμενα, τα οποία είναι τα μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, καθώς και από το μάτωμα του ελληνικού λαού για τα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα, αλλά και το κίνημα αλλαγής αντίστοιχες προτάσεις κάνει. Έτσι λοιπόν έχουμε τη γενναία χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων με την ταυτόχρονη κατάργηση των όποιων δικαιωμάτων έχουν απομείνει στους εργαζόμενους στα συντρίμμια που άφησαν τα μνημόνια και αντεργατικοί νόμοι των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνουμε ακόμη πιο φτωχούς και ακόμη πιο αναλώσιμους τους εργαζόμενους να τους κάνετε. Και το ποιος θα πληρώσει τα πακέτα αυτά των δισεκατομμυρίων είναι φανερό. Θα τα πληρώσουν όλοι οι λαοί και ο ελληνικός λαός μέσα από την αύξηση του κρατικού χρέους, γιατί εκεί θα οδηγήσουν. Έτσι λοιπόν, μέσα από την αύξηση της φορολογίας τους, μέσα από τη μείωση των κρατικών δαπανών και για τα ζητήματα της υγείας, που σήμερα συζητάμε την κατάσταση που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αντί λοιπόν οι εργαζόμενοι και ο λαός μας να ψάχνουν τις διαφορές στις επιμέρους επιπτώσεις των διαφορετικών προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο Eurogroup και οι οποίες προτάσεις δεν αναιρούν τον αντιδραστικό τους και αντιλαϊκό τους χαρακτήρα, είναι γιατί πρόκειται σαν να ψάχνουν για διαφορές ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη, πρέπει να οργανώσουν την πάλη τους για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μονομερή διαγραφή του κρατικού χρέους και βέβαια για κοινωνικοποίηση το συγκεντρωμένο μέσο παραγωγής, κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Ναι, σήμερα αυτό που προβάλλει ανάγλυφα είναι ο σοσιαλισμός ως απάντηση στα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος, στην πόχα που γεννάει αυτό το σύστημα, γιατί αποδεικνύεται με τον κορονοϊό ότι ο καπιταλισμός είναι γυμνός. Καταστρέφει αντί να δημιουργεί και να αξιοποιεί το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων. Άλλωστε, μόνο η εργατική τάξη είναι αυτή η οποία αποτελεί τον παραγωγό του πλούτου και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό φάνηκε πολύ καθαρά από τη στάση που κρατάνε οι υγειονομικοί και την ανταπόκριση την οποία έχουν. Και αυτή η εργατική τάξη και ο λαός μας πρέπει να πάρει στα χέρια του την εξουσία.